Θα περάσουμε στα τηλέφωνα. Πριν περάσουμε στα τηλέφωνα όμως, για ένα λεπτό θέλω να αναφερθώ στον ΠΑΟΚ. Να μας πούν οι ΠΑΟΚτζίδες πού ήταν η γραμμή τώρα. Τη μαγειρέψατε, όπως τη μαγειρέψατε εις βάρος του Ολυμπιακού στα Γιάννενα. Ωραία εξυγίανση. Να τη χαίρεστε. Το πρωτάθλημα, παρόλο που έχω απουσίες, θα περάσει από το Καραϊσκάκι. Δεν θα έχουμε κορονιό μέχρι το να έρθετε. Θα έχουν γίνει καλά. Λοιπόν, το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, μην ανακατεύεστε με αυτό. Πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Όχι, όχι. Πρέπει να πάω στην ΑΕΚ να πω. Είπα για τη γραμμή. Η πρώτη κάρτα στον παίκτη που αποβλήθηκε των Ιωαννίνων δεν υπήρχε πουθενά. Πουθενά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η δεύτερη που ήταν να την πάρει ο παίκτης των Ιωαννίνων θα ήταν η πρώτη. Και δεν θα έπαιζε με 10 τα Γιάννενα. Εντάξει, πάω ξύδες. Μια χαρά ο Σιδηρόπουλος. Μια χαρά. Πάμε στον αρχιμάγειρα των πάντων. Το πρωί της ΑΕΚ, το λέω εγώ. Η ΑΕΚ, το συμβούλιο, όλοι μαζί το μαγειρεύετε. Ρε εσείς, πιο καταφανέστατο γκολ που έβαλαν η Λάρισα, το πρώτο. Και ο διαιτητής είπε φάουλ. Ενώ έχει περάσει η γραμμή κανένα δύο μέτρα. Περιμένετε τι θέλω να πω. Έδειξε τις προθέσεις του διαιτητή. Τι ήθελε να κάνει στην ώρα του αγώνα. Φωνή. Συμφωνώ. Έτσι δεν είναι αεξίδες. Μετά τι έγινε, μετά το 70, πότε πάρα το δεύτερο. Εγώ είδα ένα center back να κάνει δύο λάθη. Αβίαστος. Χωρίς να έχει παίχτη δίπλα του. Τη ΣΑΕ. Δεν πειράζει. Και εσείς θα υποφέρετε. Τέτοια θέλουμε, γιατί γινόμαστε πιο τρελοί με την ομάδα μας, έτσι. Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο μπαμπάς σας! Ο μπαμπάς σας! Και ο άλλος ο γαμιάς σας. Έξω από το γήπεδο. Που πάνε για γήπεδο. Λοιπόν, Φωνή, πριν πάμε στα τηλέφωνα, θες να συμπληρώσεις κάτι? Όχι, Τάκη μου. Ωραία. Πάμε σε τις γραμμές. Θα τα πει όλα ο κόσμος. Πριν πάμε στην πρώτη γραμμή, να πω ότι και είμαστε άτυχοι και πέντε παίκτες του μπάσκετ δεν παίζουν με την Μπασκόνια. 4 ή 5, δεν το ξέρω ακριβώς το νούμερο. Και είναι όλοι ψηλοί αυτοί. Εμπρός. Εμπρός. Έλα, Άγιο, ακούς? Ναι, ακούω. Γιάννης, Ολυμπιακός βαμμένος σαν εσένα. Τι θέλω να μου πεις γνώμη για τον αγώνα μεθαύριο με τη City. Σου είπα, φίλε, ή θα κερδίσουμε ή θα φέρουμε σοβαλή, αυτό πιστεύω εγώ. Βασικά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Είσαι Θεός. Τι Θεός, ρε, ένας άνθρωπος είμαι. Ο Θεός είναι εκεί πάντων. Ο Θεός είναι μόνο Ολυμπιακός. Μπράβο, αγόρι μου. Όχι. Έτσι, μόνο Ολυμπιακός και τίποτα άλλο. Ναι, ρε αγόρι μου, συμφωνώ. Ο Ολυμπιακός είναι ο Θεός της γης. Και ανοίγει του πλανήτη. Του πλανήτη, ναι, του πλανήτη, εντάξει. Ακόμα και οι παοξίδες σε κρυφά Ολυμπιακοί είναι. Ναι, έχουμε τζίψους στην ομάδα μας, το παδού τζίψους. Έτσι. Μία είναι η θρησκεία. Ναι, ρε γίγαντα, μπράβο αγόρι μου, καλό βράδυ. Άντε, γεια. Γεια. Ωραίος ο μικρός. Για πάμε. Εμπρός. Τάκη, ο Βαγγέλης από Αγία Παρασκευή. Γεια σου, ρε Βάγκο μου. Ολυμπιακός. Επειδή είμαι στη δουλειά, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση μόνο. Πες. Και να πω κάτι στο τέλος. Ναι. Θέλω, αν ξέρεις ή εσύ η φωνή του Θεού. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο ψηλά στη Super League ή στην Ευρωλίγκα? Πού πάνε ρε τα κοροϊδά. Φοβερό ρε Βαγγέλη. Αυτή την απορία. Και δεύτερον, να πω κάτι για τους Παναθηναϊκούς Παοκτζίδες και Τσακτζίδες. Ναι. Με μεγάλη, με αγάπη, γιατί δεν μισούμε τον κόσμο, τους ανθρώπους, τις ομάδες, έχουμε τα οπαδικά μας. Έτσι είναι αυτό. Μικρή, μεγάλη, στο ίδιο καφενείο. Καφενείο μπερδευόμαστε. Μικρή, μεγάλη, στο ίδιο καφενείο μπερδευόμαστε. Πολύ σωστή κουβέντα και σοφή κουβέντα. Εντάξει, λοιπόν, ναι. Σ' αγαπώ, Τάκη μου, φιλιά. Να είσαι καλά, ρε Βαγκό. Να είσαι καλά, ρε Βαγκό. Λοιπόν, μικρή, μεγάλη, μπερδευόμαστε στο καφενείο, ε. Καλά κάνω εγώ και πάω μόνο στο γκέτο.
Μόνο μια καφετέρια, δεν είναι καφενείο το γκέτο. Εμπρός. Ναι. Παιδιά, σας είπα, 4 παίκτες του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Όχι 13. 13 είναι στο ποδόσφαιρο. Άμα λείπουν 13 στο μπάσκετ... Δεν γίνεται. 17 συμβόλαια έχουμε. Θα έχουμε μόνο 4. Δεν γίνεται. Εμπρός.